έκπληξη που μας ετοίμασε η κυβέρνηση της αριστεράς μόλις προχθές με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δημιούργησε προσβολή στο Σύνταγμα, στην έννοια της δημοκρατίας και βέβαια απελπισία στον ελληνικό λαό, μια και οι 325 δήμαρχοι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο καθένας μέσα από το Δήμο του. Η πολιτική εντυμότητα με την οποία περιβάλαμε με εκτίμηση και χωρίς καμία δόση δυσπιστίας από την επομένη μέρα της εκλογικής διαδικασίας, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς κλονίστηκε στο έπακρο. Διότι ο ευνηδιασμός θεσμικών δυνάμεων ή μάλλον μία από τις δύο θεσμικές δυνάμεις που κυβερνούν τη χώρα, η μία είναι η κυβέρνηση της χώρας σε κεντρικό επίπεδο και η άλλη είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ο ευνηδιασμός τους δυστυχώς δημιούργησε ένα χάσμα το οποίο δύσκολα μπορεί να κλείσει, αν και εμείς ως θεσμικοί το επιθυμούμε, μια και έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε το λαό μας, μάλιστα εκλεγμένοι όλοι μα όλοι οι δήμαρχοι με το τουλάχιστον 59% απευθείας από το λαό. Έτσι, το γεγονός ότι παραβιάζει την συνταγματική επιταγή του άρθρου 102, το οποίο αναφέρει ότι οι Δήμοι έχουν, η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, γεγονός το οποίο δυστυχώς γκρεμίζεται κυριολεκτικά με την πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου, με το γεγονός ότι η αλλαγή επιταχύρω όπου απαιτείται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία μάλιστα την καυτηρίαζαν και την απευχόταν να συμβαίνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λοιπόν το οποίο δεν υπάρχει ως εξήγηση, είναι ένα ακόμα στοιχείο αντιδημοκρατικό, γιατί το να πάρεις όλα τα ταμιακά αποθέματα όλων των Δήμων και όλων των φορέων κυβέρνησης, δηλαδή περίπου 1.500 που αγγίζουν περίπου τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να δίνεις τις απόλυτες εξηγήσεις για τις οποίες υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μαζέψει η κυβέρνηση αυτή τα πάντα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε αυτούς τους 1.500 φορείς, εκ των οποίων 325 είναι οι Δήμοι, αυτό δημιουργεί ακόμη μια δυσάρεστη έκπληξη, η οποία δυστυχώς δεν λιάνθηκε ούτε από την παρουσία χθες στην ΚΕΔΕ, όπου ήμασταν το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και οι 13 πρόεδροι των ΠΕΔ και αρκετοί δήμαρχοι. Η παρουσία του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών ήταν δυστυχώς μια απολογία κακή, παρά το γεγονός ότι σαν άνθρωπο τον εκτιμώ και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι δήμαρχοι, γιατί δεν έχουμε τίποτα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όμως αυτό που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών μας δημιούργησε την δυσάρεστη αίσθηση ότι η κυβέρνηση αυτή δεν ξέρει που βαδίζει. Δεν ξέρει ποια είναι η στόχευσή της και δεν ξέρουμε εμείς αν τα χρήματα αυτά τα οποία μας κάνουν να τα δώσουμε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή έξω από τη δημοκρατία και τους κανόνες της και το Σύνταγμα, εάν αυτά πραγματικά θα πάνε εκεί που πρέπει, δηλαδή για το καλό του λαού. Γιατί, όπως χθες μαζευτήκαμε τα 31 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, οι 13 πρόεδροι των ΠΕΔ από όλη την Ελλάδα και αρκετοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, μέσα σε 12 ώρες συσπήρωσης, έτσι ακριβώς θα μαζευόμασταν όλοι οι δήμαρχοι και οι 325 και όχι μόνο οι πρόεδροι των ΠΕΔ και το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αν μας έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών τι προτίθεται να κάνει και για ποιο λόγο. Θα βρισκόμασταν λοιπόν εκεί, στη Βουλή, στο γραφείο του, όπου μας καλούσε και θα συζητούσαμε με δημοκρατικούς όρους και κατανόηση, γιατί και οι βουλευτές και η κυβέρνηση και οι 325 δήμαρχοι ένα στόχο έχουμε, το καλό του λαού μας. Εάν λοιπόν μας εξηγούσαν για ποιο λόγο χρειάζονται όλα αυτά τα ταμιακά αποθέματα των 1.500 φορέων της κυβέρνησης και μας εξηγούσαν ταυτόχρονα ότι θα λυνόταν συγκεκριμένα προβλήματα και θα πιάναν τόπο σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν είχαμε κανένα λόγο εμείς να αποστασιοποιηθούμε από τον αρχικό στόχο τον οποίον υπηρετούμε, δηλαδή όλοι μαζί το συμφέρον του λόγου. Ανταυτού, μέσα σε μια βραδιά, ευνηδιάζοντάς μας, πήγαν να αρπάξουν ό,τι υπάρχει μέσα τα ταμεία μας και τα ταμεία έχουν τι άλλο από τα χρήματα του ίδιου, των ίδιων των δημοτών. Επειδή δεν είναι δυνατόν να
υπεξαιρέσουν τα χρήματα αυτά, γιατί πολλά από αυτά υπάρχουν όπως τα ταποδοτικά μόνο για τους δημότες. Και έχουν συγκεκριμένο στόχο. Μια πρόχειρη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόχειρο νομικό πόνημα. Επιτρέψτε μου ως νομικός να πω ότι αφορά ένα πρωτοετή φοιτητή της νομικής σχολής, σε βαθμό που το καθιστά ανεφάρμοστο. Μια ανώμαλη παρακαταθήκη εν ολίγης έχοντας τον νομικό χαρακτηρισμό, όπου τα χρήματα αυτά ζητάνε να τα πάμε στην Τράπεζα Ελλάδος, παίρνοντάς τα, ας πούμε, στην περιφέρειά μας, από τη συνεταιριστική τράπεζα Εύρου, όπου οι περισσότεροι δήμοι έχουμε τα χρήματά μας εκεί για να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και με τη σειρά της η τράπεζα συνεταιριστική ακριβώς και αυτή το ίδιο. Έτσι λοιπόν, με παράμετρες απώλειες, χτυπάνε ταυτόχρονα και τις συνεταιριστικές τράπεζες που αποτελούν τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας μας. Όλα αυτά φυσικά δεν τα είδα. Και δεν είδα ότι υπάρχουν και προδεσμιακές καταθέσεις, όπου δεν μπορεί να συμβεί αυτή η μετακίνηση, αυτή η μετακόμιση αυτών των ποσών προς την Τράπεζα Ελλάδος, στην οποία θα μετατραπούν σε ρέπους αυτόματα και θα χάσουν ένα 10% της αξίας τους, από ό,τι μας είπαν οι οικονομολόγοι, η δική της ΚΕΔΕ, και ταυτόχρονα τα ρέπους θα εξαγοράσουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, με τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι τα χρήματά μας κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο. Τα χρήματα των δημοτών. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ξέρουμε ότι στο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι καθορισμένο, δυστυχώς, από την κυβέρνηση, και ότι τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πόσο τόπο θα πιάσουν και ταυτόχρονα πόσους κινδύνους έχουν για να χαθούν, αποφασίσαμε χθες στην ΚΕΔΕ, το Κεντρικό Συμβούλιο ομόφωνα και οι 13 πρόεδροι των ΠΕΔ, να πούμε ένα μεγάλο όχι στην διακίνηση αυτών των χρημάτων προς την Τράπεζα Ελλάδος. Πιστεύω ότι θα παρενηθεί εδώ στην ΠΕΔ, αν το είχε να κρίνει και Θράκης, σε 10 λεπτά, όπου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο, και βέβαια σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, όλες τις περιφερειάς μας, αύριο και μεθαύριο. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας, δηλαδή το να φτάσει εκεί η κυβέρνηση σήμερα να βάζει απέναντι τους δημάρχους, με τους οποίους δεν έχει καμιά θέληση και καμία επιθυμία να έρθει σε αντίθεση και σε σύγκρουση, αντιλαμβάνομαι, και αυτό θέλω να το επικοινωνήσω προς τον κόσμο, αντιλαμβάνομαι σε πόσο δεινή θέση είναι και αν πραγματικά είναι σε θέση να ανταπεξέλθει. Εδώ είμαστε οι δήμαρχοι. Να μας πει, έστω και τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση καλώδες μας, τι ακριβώς θα κάνει, πού βρίσκονται τα αποθέματα στον προϋπολογισμό μας προσδιορισμένα, γιατί η εξήγηση ότι οι προβλέψεις της κυβέρνησης επί του προϋπολογισμού δεν είναι οι αναμενόμενες, δεν μας αρκεί. Κατόπιν τούτου, τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και η ανησυχία μου, η θλίψη και η πικρία μου για τα όσα συμβαίνουν μέσα από την κυβέρνηση της αριστεράς, από την οποία πίστευα ότι τουλάχιστον θα έχουν πολιτική ετοιμότητα, με όσα λάθη και με όσα αποτελέσματα τα οποία δεν προκύπτουν θετικά, είναι τεράστια αυτή η έκπληξή μου, η πικρία μου και η λύπη μου, και ας ελπίσω ότι ο Θεός της Ελλάδας θα τους βοηθήσει, όπως πιστεύει ο καθένας τον Θεό αυτόν και όποιος είναι, ότι δεν θα κάνουν άλλα και ότι θα καθίσουν στο τραπέζι να μιλήσουν με τους δημάρχους, γιατί οι δήμαρχοι, οι δήμοι, τα δημοτικά συμβούλια είναι ίσως η τελευταία σωτηρία σανίδας σε αυτήν την δυστυχώς άθλια Ελλάδα, όπως την κατήτησαν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία 35 χρόνια.